του ανθρώπου μπορεί να πει κανεί. Ναι. Μα μίλησε λοιπόν στην κάμερα τη εκπομπή για τη δικαστική διαμάχη, για αυτό που συμβαίνει στο Facebook, στα social media με τη μητέρα του Παντελή Παντελίδη και την Μίνα Αρναούτη. Χαρακτηριστικά, μία τάκα θα σα πω, είπε ότι το βρίσκει ποταπό. Και θέλω να το δούμε για να το σχολιάσουμε. Έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στον Παντελή Παντελίδη. Mm. Έχει κάνει και τατουάζει ένα στίχο του. Όλο αυτό που γίνεται τώρα με τη δικαστική διαμάχη, με την Μίνα Αρναούτη που επιτίθεται στην οικογένεια, όλο αυτό εσύ πώς το βλέπεις? Κοντεύει να κλείσει ένας χρόνος χωρίς τον Παντελή? Ναι. Κοίταξε, θεωρώ ότι όσο κοντεύει ο καιρός για το χρόνο, θα αρχίσουν να παίρνουν ένα δρόμο τα πράγματα. Εντάξει, πέρασε αρκετό διάστημα και θεωρώ ότι ήδη πρέπει να μπουν στο δρόμο τους και να τελειώνουν για να ηρεμήσει και η ψυχή του Παντελή. Αυτό θεωρώ. Τώρα για τις επιθέσεις και τα τέτοια δεν θέλω να πάρω θέση, γιατί το θεωρώ πολύ ποταπό και χαμηλό επίπεδο το να κάτσει να ασχοληθεί κάποιος. Δηλαδή θα τα πούνε στο δικαστήριο. Δηλαδή τώρα το να κάνει η κάθε μήνα επίθεση σε κάποιον δεν είναι πρέπον. Νομίζω ότι θα τα πούνε στο δικαστήριο και θα τελειώνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Εντάξει, η άποψή της είναι, ξέρεις τι, εγώ έχω κουραστεί λίγο από καθένας λέει και την άποψή του. Τώρα δεν το λέω για τη Μαρία, την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησε και είναι ένα κορίτσι που ήταν και κοντά στον Παντελή και δικαιούται να πει τη γνώμη της. Αλλά το ότι όλοι βγαίνουν και μιλάνε και λένε και κάνουν. Εμείς ρωτήσαμε, παιδιά, ναι, δεν το λέω. Δεν το συγκεκριμενοποιώ και ξέρω ότι την εκτιμάω και την συμπαθώ και ιδιαίτερως. Κοίτα και κοντά στον Παντελή. Το κάνω γενικότερα για αυτό που γίνεται. Εσύ κάνεις διαπίστωση. Καλά, και εμείς εδώ. Ο καθένας λέει την άποψή του. Για ένα συμβάν στο οποίο κανείς δεν ήταν μπροστά. Για έναν άνθρωπο που έχει χαθεί από τη ζωή. Για μια κοπέλα η οποία ταλαιπωρείται πολύ και αυτή τη στιγμή έχει κινητικά προβλήματα. Για όλο αυτό που περνάει μια οικογένεια που έχει χάσει το παιδί της. Εμένα λίγο με στεναχωρεί και νομίζω, καταλαβαίνω ότι. Και ενδιαφέρει και τον κόσμο και οι εκπομπές το παίζουν γιατί πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο. Όμως λίγο έχει αρχίσει και με στεναχωρεί και νομίζω ότι ήταν κάτι το τραβάς τόσο πολύ από τα μαλλιά. Αρχίζει λίγο και χτυπάει άσχημα. Κοίτα όμως, είναι μια υπόθεση. Ναι. Με ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Προτιμώ να λες τις εξελίξεις υπόθεσης. Ναι, όχι ο καθένας να διαφορετικά. Προκύπτουν όμως στοιχεία συνεχώς. Συνεχώς προκύπτουν. Μην το κάνεις αυτό, Κωνσταντίνε μου. Λέω ότι δεν το λέω για τη Μαρία Καρλάκη. Το είπα από την αρχή. Γενικά το λες. Ναι. Κατάλαβα το λέω για ανθρώπους που βγαίνουν σε τηλεοπτικά πάνελ, σε τηλεοπτικές εκπομπές. Που γράφουν και λέω καθένας την άποψή του. Το να μεταφέρεις τα γεγονότα και να πεις εγώ αυτό υλικό ή συνέβη αυτό, αυτό είναι άλλο. Αλλά το να βγαίνεις και να λες την άποψή σου για κάποιον άνθρωπο μπορεί να έχεις ζήσει το και μία φορά ή να μην γνώριζες ή για μένα είναι λάθος αυτό. Γιατί, για έναν άνθρωπο που έχει χαθεί από τη ζωή. Πολύ σημαντικό. Ναι, σίγουρα βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν για συγκεκριμένους λόγους για να προβληθούν. Και άλλοι οι οποίοι έχουν ρεπορτάζ όπως ο Νάσος Ογουμενίδης και οι υπόλοιποι. Δεν μιλάω ούτε για τον Νάσο, στο ναι, όμως είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί γιατί δεν έχει κλείσει. Δηλαδή βγαίνουν συνεχώς στοιχεία. Ωραία, στοιχεία να βγαίνουν. Δυστυχώς δεν έχει κλείσει. Να μην λέει ο καθένας. Ή φταίει η Μίνα, φταίει η οικογένεια του Παντελή, φταίει ο ένας ή ο άλλος. Ξέρεις τι γίνεται. Σεβασμός σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή και σε μια οικογένεια που αυτή τη στιγμή πενθεί τον άνθρωπο και κλείνουμε και ένα χρόνο. Ξέρεις τι γίνεται. Ότι με τη συγκεκριμένη υπόθεση του Παντελή Παντελίδη, γιατί έφυγε το παιδί όπως έφυγε, δεν μπορεί να βγει να απαντήσει κιόλας σε όσα του καταλογίζουν και όσα του λένε. Δεν μπορεί. Έτσι γίνεται όμως. Είναι η ρωσιλία όμως. Αυτό σου λέω. Αλλά τη μνήμη του, γιατί υπήρξε ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη. Ο Παντελής στην ηλικία που ήταν στα 33 του χρόνια, δεν το έχει καταφέρει άλλος Έλληνας καλλιτέχνης. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο ο Παντελίδης αυτό που έκανε. Δεν έκλεισε όμως, Κατερίνα, η υπόθεση. Είναι σε εξέλιξη. Βγαίνουν συνεχώς στοιχεία από πραγματογνωμοσύνες. Από την ιατροδικαστική έρευνα. Μην πάτε να βάλετε λόγια που δεν έχω πει εγώ. Γιατί αυτό μπορεί να κάνει στιγμή. Άλλο να λένε στοιχεία και άλλο όλοι να λένε τη γνώμη τους. Δηλαδή, επειδή πια και οι δημοσιογράφοι ρωτάνε όλο τον κόσμο. Πείτε μας λίγο για το. Α, ωραία. Σεβασμό στη μνήμη τελείωσε. Ναι, αλλά ακόμα και. Καλά, εμείς δεν βγάζουμε όμως τον όποιον λέει για μας. Τον οποιοδήποτε. Ένα λεπτό. Δεν Τζοζέλα, λέω για μας. Ναι, αλλά. Κάνε ένα ζάπινγκ γενικότερα και δες τι γίνεται στα κανάλια με την υπόσχεση. Διάβασα λίγο τα sites και δες τι γίνεται με την υπόσχεση. Γιατί δεν τα διαβάζω τα sites. Εντάξει, αυτό που λέει η Κατερίνα είναι. Ναι, είναι... Διάβασε τα περιοδικά που πάνε και παίρνουν συνεντεύξεις και μιλούν μόνο για τον Παντελή. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην γνώριζαν καν τον Παντελή. Έχεις δίκιο απόλυτα. Οι δημοσιογράφοι που δεν είναι μας αυτούς, παιδιά. Όχι, παιδιά, να σας πω κάτι, είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι από όταν έγινε αυτό το πράγμα πριν από περίπου ένα χρόνο, όλοι σιώπησαν και περιμένουμε να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Ακόμα και οι εμπλεκόμενοι στις δύο πλευρές, και η Μίνα Αρναούτη και η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, ξεκατενιάζεται καθημερινά και βρίζονται στον άλλο. Παντελίδη, παιδιά, απαντάει. Είναι τρεις πλευρές διαφορετικές. Δίνουν οι ίδιες αφορμές. Που συνεχώς δίνουν λαβή στον κόσμο να το σχολιάζει. Για την οικογένεια και τη Μίνα Αρναούτη δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεκατενιάζεται.
οικογένεια έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Έχει χάσει το παιδί της, πενθεί το παιδί της και το άλλο το κοριτσάκι σώθηκε από θάρμα και αυτή τη στιγμή έχει κινητικά προβλήματα και είναι στο νοσοκομείο. Όμως δεν είναι ο πάρα πολύ κοριτσάκι. Δεν σου λέει ότι δίνει τροφή για σχόλια.